Καλησπέρα φίλοι και σύντροφοι. Βεβαίως η αυριανή μέρα μας δίνει την αφορμή για αυτή την εκδήλωση εδώ στο πεδίο του Άρεως, σε μια περιοχή που όπως και αρκετές άλλες περιοχές της Αθήνας βρίσκονται αντιμέτωπες καθημερινά με το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και όχι φυσικά μόνο με την πίεση στην καθημερινότητα των κατοίκων αυτών των περιοχών, αλλά και με το προσωπικό δράμα εκατοντάδων τοξικοεξαρτημένων που δίνουν κυριολεκτικά με τους όρους της εξάρτησης την όποια προσπάθεια για ζωή. Βεβαίως αφορμή είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, όμως όπως πολύ εύστοχα είπε και η συντρόφισσα πριν, το κόμμα μας και η ΚΝΕ δεν περιμένει κάθε 26 Ιούνιου την Παγκόσμια Μέρα για να μιλήσει για τα ναρκωτικά, να προβάλλει τις θέσεις μας, να ξεδιπλώσει μια πολύμορφη δράση που βεβαίως έχοντας στο κέντρο της προσοχής της την πρόταση πολιτικής διεξόδου του κόμματος, παρουσιάζει και δένει με αυτή την πρόταση τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει για το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης, τις κρυστάλλινες θέσεις που με μια έννοια δυστυχώς μόνο το ΚΚΕ έχει απέναντι στα ναρκωτικά και στις εξαρτήσεις. Απέναντι στον ατομικό τρόπο φυγής από μια ζωφερή πραγματικότητα με την οποία ζει ο άνθρωπος στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και ενάντια σε μια πολιτική που από όλες τις πλευρές τον καταπιέζει καθημερινά στο σύνολο των αναγκών και των δικαιωμάτων του και που προσπαθεί το πρόβλημα των ναρκωτικών να το διαχειριστεί. Να διαχειριστεί δηλαδή τη χρήση και την εξάρτηση. Γι' αυτό και λέμε καθαρά ότι η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα μας όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί γιγαντώνεται το φαινόμενο της τοξικομανίας και στη χώρα μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί αθωώνουν πρώτα απ' όλα τα ναρκωτικά στις νεανικές συνειδήσεις και γιατί υλοποιούν τα τελευταία 20 χρόνια την περίφημη πολιτική μείωσης της βλάβης, η οποία όχι μόνο δεν έχει μειώσει τη βλάβη, αλλά έχει εκτινάξει σε όλους τους δείκτες την τοξικοεξάρτηση. Δείτε η πολιτική αυτή που γίνεται τα τελευταία χρόνια πιο επιθετική έχοντας στο κέντρο την νομιμοποίηση της κάναβης. Δείτε τι γίνεται με το χασίς. Έχουν βαφτίσει από βιομηχανική μέχρι θεραπευτική την κάναβη γιατί τους ενδιαφέρει να νομιμοποιήσουν τη λεγόμενη ψυχαγωγική της χρήση. Γιατί σε αυτή τη χρήση βρίσκεται και η μεγάλη κερδοφορία. Γι' αυτό ξαφνικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, με τον Καρανίκα, τον Πρωθυπουργικό Σύμβουλο του Τσίπρα, ομονοούν στο θέμα των επενδύσεων και της προσέλκυσης επενδύσεων για την καλλιέργεια κάναβης στη χώρα μας. Την ίδια ώρα όμως, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένα στους 6 εφήβους αναφέρει πως είχε κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας και πιο δημοφιλή παράνομη ουσία είναι η κάναβη σε αυτή την έρευνα. Σχεδόν οι 2 από τους 5 που είχαν κάνει πρόσφατη χρήση κάναβης, περίπου το 3% του συνόλου των εφήβων στην Ελλάδα βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο για εξάρτηση από αυτήν. Μάλιστα, η αυξητική τάση των στοιχείων χρήσης διπλασιαζόταν και τριπλασιαζόταν από τα 16 ως τα 18 έτη. Ταυτόχρονα, η ανοχή απέναντι στη χρήση είναι ανησυχητικά υψηλή, γιατί σχεδόν 6 στους 10 μαθητές λυκείου θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή κάναβης, παρόλο που προκαλεί εθισμό για ένα στους 6 εφήβους. Στη χώρα μας εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 100 νέες
ψυχοδραστικές ουσίες. Η πανδημία ήρθε απλά να επιδεινώσει την κατάσταση και μάλιστα με άνισο τρόπο, σε βάρος των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων. Στη διάρκεια της καραντίνας, τα στοιχεία από τα αστικά απόβλητα έδειξαν αύξηση κατανάλωσης αμφεταμίνης έως και 650% συγκριτικά με το 2019, ενώ η χρήση κοκαίνης τριπλασιάστηκε σε ένα χρόνο. Έτσι δικαιολογείται η περιγραφή της κατάστασης σαν πανδημία μέσα στην πανδημία. Μέσα σε 2 δεκαετίες, απόρρια αυτής της πολιτικής είναι ο τριπλασιασμός της χρήσης κάναβης στους μαθητές στη χώρα μας. Και προσέξτε ότι παρόλα αυτά στην Ελλάδα είναι από τους πιο χαμηλούς βαθμούς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ουρανοκατέβατο αυτό το φαινόμενο? Είναι απλά μόδα? Δεν έχουν ευθύνες διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, που η κάθε μια από τη μεριά του συμπλήρωνε το παζλ της δίθεν αναγκαιότητας για την νομιμοποίηση της κάναβης? Δεν έχουν ευθύνες αυτά τα κόμματα και οι κυβερνήσεις τους που έχουν αποξηλώσει την πρόληψη με υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα κέντρα πρόληψης, ό,τι ακριβώς κάνουν, και με τα θεραπευτικά προγράμματα? Σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις, το 2009, πριν την πανδημία, σε πρόγραμμα πρόληψης ενάντια στις εξαρτήσεις συμμετείχε μόλις το 4% των μαθητών γυμνασίων και λυκείων. Αυτό θεωρούν πρόληψη οι αστικές κυβερνήσεις για τους νέους ανθρώπους. Μάλιστα, εκτός από την νομιμοποίηση της κάναβης, τα αστικά κόμματα συμφωνούν, ταυτίζονται και αλληλοσυγχαίρονται για τον τρόπο αντιμετώπισης της τοξικομανίας. Αφού σιγά σιγά αποσαθρώνουν την πρόληψη, τη θεραπεία, την κοινωνική επανένταξη, τώρα για να διαχειριστούν την τοξικομανία ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη λεγόμενη μείωση της βλάβης. Δείτε πώς συμφωνούν όλοι στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Πόσο προβλήθηκε η ίδρυση του πρώτου χώρου και τα εγγένεια μάλιστα από τον Πρωθυπουργό, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Καποδιστρίου, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, η σημερινή κυβέρνηση ενίσχυσε το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας τη δυνατότητα σε δήμους ή ΜΚΟ να φτιάχνουν τέτοιους χώρους. Και ποιος έτρεξε πρώτος? Ο Μπακογιάννης στο Δήμο της Αθήνας, με τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλων, για να ενισχύσει αυτή την πολιτική, ετοιμάζοντας να λειτουργήσει 5 κινητές μονάδες εποπτευόμενης χρήσης. 5 βανάκια 800.000 ευρώ που θα γυρνάνε στις γειτονιές της Αθήνας για να μπορούν να κάνουν οι χρήστες τη χρήση τους υγιεινά, όπως λένε, εποπτευόμενα. Δεν τους ενδιαφέρει να μπει ο χρήστης σε πρόγραμμα. Τους ενδιαφέρει ο χρήστης να μην είναι ορατός στην τουριστική μόστρα της Αθήνας. Τους ενδιαφέρει πώς δεν θα χαλάει τη βιτρίνα του τουριστικού κεφαλαίου των αναπλάσεων και των μεγάλων περιπάτων. Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης είναι μια πολιτική διαχείρισης του προβλήματος. Δεν απαντά στο πρόβλημα. Ίσα ίσα ναρκοθετεί κάθε ατομικό και κοινωνικό κίνητρο για θεραπεία, αφού κάνει αποδεκτή τη χρήση. Καλλιεργεί το συμβιβασμό με την εξάρτηση και θεωρεί λύση απλά να μην πεθαίνει ο χρήστης. Είναι άκρος υποκριτικό το ενδιαφέρον των αστικών κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της τοξικομανίας. Ακολουθούν πιστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σαν οδηγό απλά τη διαχείριση της βλάβης από τα ναρκωτικά. Την αντιμετώπιση του φαινομένου με ιατρικούς όρους. Την αποτελεσματικότητα της κάθε δράσης με όρους οικονομικούς. Στη λογική τι κοστίζει
τι ωφελεί. Και φυσικά τον αυξημένο ρόλο ιδιωτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που βρίσκουν έδαφος να πλουτίσουν πάνω στον πόνο του χρήστη και της οικογένειάς του. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, το ΚΚΕ με επιστημονικότητα μελετά διαχρονικά το πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο των εξαρτήσεων και των ναρκωτικών, διαμορφώνοντας τις θέσεις του από μια βασική αφετηρία ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και ως κοινωνικό όν πρέπει να είναι πρωταγωνιστής της κοινωνικής ζωής, της παραγωγής, της εξέλιξης. Η κοινωνία για την οποία παλεύει το κόμμα μας, η σοσιαλιστική κομμουνιστική, δεν θέλει τον άνθρωπο στο κοινωνικό περιθώριο. Από αυτή την αφετηρία λέμε καθαρά όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Δεν μπαίνουμε στη στρεβλή λογική τους διαχωρισμούς σε σκληρά και μαλακά. Τους διαχωρισμούς του χρήστη σε λειτουργικό και μη λειτουργικό. Η θέση που παίρνει ο καθένας για τα ναρκωτικά σχετίζεται με το που τοποθετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και εμείς ακόμα θέλουμε τον άνθρωπο, την νεολαία, με ψηλά το κεφάλι, με καθαρή συνείδηση, να κατανοεί τη ζωή, την κοινωνική πραγματικότητα και να παλεύει, να αγωνίζεται για να τη φέρει στα δικά της μέτρα, στις δικές της ανάγκες. Δεν θέλουμε τη νέα γενιά με σκυμμένο το κεφάλι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Και σε αυτή την προσπάθεια, στην αγωνιστική στάση ζωής, στην καλλιέργεια ενός υγιή νου, έρχεται να προστεθεί η συμβολή του αθλητισμού. Ποια είναι η θέση του αθλητισμού σε όλα αυτά? Για μας φυσικά. Η λέξη κλειδί εδώ είναι και εδώ η πρόληψη. Γιατί όσο κι αν ακούγεται τετριμένο, αποτελεί πέρα για πέρα αλήθεια ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα τόσο σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα όπως οι εξαρτήσεις. Στο πλαίσιο βεβαίως ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει και άλλους άξονες δράσεων. Αξίζει να εξετάσουμε προσεκτικά πώς λειτουργεί αυτή η σχέση για τα παιδιά και τους νέους. Ποια είναι η πραγματική αποτελεσματικότητα του αθλητισμού στην πρόληψη και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, ο αθλητισμός έχει μια σειρά από ελκυστικά χαρακτηριστικά που καθιστούν ιδανικό αντίβαρο στη χρήση ουσιών για νέους. Προκαλεί ενθουσιασμό, δίνει τη δυνατότητα να διερευνούν τα όρια τους, να πάρουν ρίσκα, διαμορφώνει την ταυτότητά τους μέσα από τη συμμετοχή και την ένταξη σε μια ομάδα συνομιλίκων με κοινά ενδιαφέροντα. Όμως ο αθλητισμός κάνει πολύ περισσότερα από τα παραπάνω, έχοντας επιπτώσεις θετικές σε όλους σχεδόν τους τομείς λειτουργίας του αναπτυσσόμενου ατόμου. Συμβάλλει στη σωματική ανάπτυξη, στην υγεία και ευεξία μέσα από την άσκηση. Διαμορφώνει συγκροτημένες προσωπικότητες με αυτοέλεγχο και πειθαρχία που μπορούν να αντισταθούν στις κοινωνικές πιέσεις των συνομιλίκων για ρυψοκίνδυνες ή παραβατικές συμπεριφορές. Μειώνει το στρες, ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στην προσπάθεια να ξεπεράσει κανείς τα εμπόδια να γίνει καλύτερος. Προάγει την κοινωνικοποίηση, καλλιεργώντας αρετές όπως η συνεργασία, η τήρηση κανόνων, η δέσμευση στην ομάδα, η δημιουργία ισχυρών φιλικών σχέσεων. Ακόμα και ο ανταγωνισμός, στο πλαίσιο του εφαγωνίζεστε, έχει προταθεί ως μια μορφή συνεργασίας, καθώς βοηθά τους νέους να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους, να δουλέψουν, να τις βελτιώσουν. Οι ευεργετικές επιδράσεις του αθλητισμού είναι λοιπόν καλά εδρεωμένες και αναμφισβήτητες. Όμως μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα στη χρήση ουσιών? Είναι τελικά ο αθλητισμός παράγοντας πρόληψης των εξαρτήσεων?
η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αν και μοιάζει καταφατική, χρειάζεται να τεκμηριωθεί από επιστημονικά δεδομένα, τα οποία ξεπερνούν τους περιορισμούς της προσωπικής εμπειρίας και συμβάλλουν σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των φαινομένων. Από μια σειρά διαφορετικές επιστημονικές έρευνες, η αθλητική συμμετοχή συνδέθηκε αρνητικά με τη χρήση παράνομων ουσιών γενικά και ειδικότερα με τη χρήση κάναβης. Δηλαδή, όσο πιο ενεργά ασκούσαν οι νέοι κάποιο άθλημα, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να χρησιμοποιήσουν κάναβη ή άλλες παράνομες ουσίες. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον η διαπίστωση των ερευνητών ότι υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος στην οποία ο αθλητισμός μειώνει το ρίσκο για χρήση ουσιών και αυτή είναι η εφηβεία. Δηλαδή, η συμμετοχή σε αθλήματα λειτουργεί πιο προστατευτικά για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου παρά για μεγαλύτερες ηλικίες. Οι έρευνες αυτές όμως διαπιστώνουν χρήση ουσιών και σε αθλητές που κάνουν κυρίως πρωταθλητισμό. Η διαπίστωση ότι η χρήση αυτών των ουσιών διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του αθλήματος, το επίπεδο ανταγωνισμού και το φύλο εισάγει πραγματικά έντονους προβληματισμούς, γιατί αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά του αθλητισμού, μια πλευρά η οποία δεν θα μπορούσε παρά να υπήρχε σε μια κοινωνία που βασίζεται στην εκμετάλλευση, σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός. Πρόκειται όμως, πέρα από τα αναβολικά και τη χρήση ουσιών, πρόκειται και για τα περιστατικά της βίας και για τις συγκρούσεις μεταξύ οπαδών που καταγράφονται σε αθλητικές συναντήσεις και όχι μόνο, αλλά και στους ίδιους τους αθλητές επισημένονται συμπεριφορές που καταπατούν τον κώδικα δεοντολογίας, που αναγορεύουν τη νίκη σαν αυτοσκοπό, ακόμα και με αθέμητα μέσα, που περιφρονούν τον ιτημένο, που στερούν ευκαιρίες συμμετοχής από τους λιγότερο ταλαντούχους αθλητές, ακόμα και σε ερασιτεχνικές ομάδες. Δεν θα ήταν λοιπόν άστοχο να συνοψίσουμε τα φαινόμενα αυτά σαν παρενέργειες αυτού που αποκαλούμε επαγγελματικό αθλητισμό, ιδιαίτερα όταν αυτό συνδυάζεται με το φαινόμενο της ανοιχτής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεγαλοεφοπλιστών ιδιοκτητών ΠΑΕ, όταν κυριολεκτικά υπάρχουν και δραστηριότητες για να ξεπλένονται μαύρα χρήματα. Κοινός παρανομαστής σε αυτόν τον αθλητισμό είναι η επιδίωξη του κέρδους για τους εμπλεκόμενους. Είτε είναι αθλητές αθλήτριες, είτε είναι χορηγοί, είτε είναι άλλοι αθλητικοί παράγοντες. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού ο αθλητισμός εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα και άρα θεμελιώνεται στα ίδια πρότυπα και τις ίδιες αρχές. Είναι το ίδιο σύστημα που παράγει τις ανισότητες, την ανεργία, την εκμετάλλευση και εν τέλει είναι το ίδιο σύστημα που οδηγεί στη χρήση ουσιών τάχα σαν ατομική επιλογή, σαν δικαίωμα στο σώμα που κατ' επέκταση βλέπει την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη σαν ατομική ευθύνη. Υπάρχει, θα λέγαμε δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτεί τη μεγιστοποίηση του κέρδους με την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Και βέβαια ένα άλλο μονοπάτι προς τις ουσίες περνά από τη χρήση αναβολικών για τη βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών. Τελικά γίνεται φανερό ότι πέρα από ένα δυνατό και καθαρό όχι στα ναρκωτικά, ναι στον αθλητισμό, χρειάζεται να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα τι είδους αθλητισμό θέλουμε, αλλά και τι προγράμματα πρόληψης εμείς θέλουμε και θα εφαρμόσουμε. Γιατί για μας η πρόληψη είναι η διαμόρφωση προϋποθέσεων, ώστε ο νέος άνθρωπος να θεμελιώσει μια συγκροτημένη προσωπικότητα που δεν θα έχει ανάγκη φυγής από την πραγματικότητα και θα διαμορφώνει στάση άρνησης απέναντι στις εξαρτήσεις και στην περιραίουσα ναρκοκουλτούρα. Η υγιής,
δωρεάν, ανεμπόδιστη και συστηματική ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο άξονα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης. Αυτό είναι καταρχήν ευθύνη του σχεδιασμού από τη μεριά της πολιτείας πάνω στη βάση επιστημονικών τεκμηρίων, ο οποίος θα υποστηρίζεται από σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση. Θα αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά του. Θα αναπροσαρμόζεται για να καλύπτει τις ανάγκες της νεολαίας σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις της ανάπτυξης, την παιδική, την εφηβική, την νεανική και στα διαφορετικά πλαίσια των τοπικών κοινωνιών, αστικά, αγροτικά, ηπειρωτικά, νησιωτικά. Είναι επίσης ευθύνη των τοπικών δημοτικών αρχών να αξιοποιήσουν πέρα από κάθε λογική ανταποδοτικότητας, δηλαδή πληρώνεις για να έχεις, κάθε διαθέσιμο πόρο να αξιοποιήσουν υλικό, ανθρώπινο προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό εμείς διεκδικούμε περισσότερους χώρους αθλητισμού με σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές, με μόνιμο προσωπικό και δωρεάν πρόσβαση που να καλύπτουν ολόπλευρα τις διαφορετικές ανάγκες της νεολαίας της πόλης. Τα άτομα με αναπηρίες, ταλαντούχους αθλητές, ενασχόληση με δημοφιλή αλλά και λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα και όσο γίνεται σε περισσότερες γειτονιές. Σημαντική ευθύνη έχει επίσης η κάθε δημοτική αρχή όσον αφορά την υποδομή και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν φυσικές κυψέλες μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού των παιδιών και των εφήβων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης τους. Παλεύουμε να αναδειχτούν δράσεις που προάγουν τις αξίες του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού σαν βασικό πυλώνα της πρόληψης ενάντια στις εξαρτήσεις. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υλοποίηση πολιτικών που προκαλούν σύγχυση μέσα από παλιά και νέα ψευτοδιλήμματα, όπως αυτό που προανέφερα και έχει γίνει της μόδας, ότι εγώ είμαι λειτουργικός χρήστης ουσιών και ο μη λειτουργικός χρήστης που χρειάζεται βοήθεια, ή άλλες που αθωώνουν τη χρήση της συνείδησης στους νέους, όπως η μεγάλη προπαγάνδα που βαφτίζεται και προοδευτική και δικαιωματική για την νομιμοποίηση της κάναβης. Προβλήματα που διονύζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, όπως είναι οι εποπτευόμενοι χώροι χρήσης. Διεκδικούμε λοιπόν μια διευρυμένη πρωτογενή πρόληψη που δεν εξαντλείται στα κέντρα πρόληψης, αλλά συνδέεται με την πάλη για ποιοτική και αξιοπρεπή παιδεία, υγεία, εργασία, πολιτισμό, αθλητισμό, ενάντια στις αιτίες που γεννούν την ανεργία, τη φτώχεια, τις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και εν τέλει τις εξαρτήσεις. Για το ΚΚΕ, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, και την νεολαία του, την ΚΝΕ, ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά εντάσσεται στον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, ελεύθερη από τα δεσμά ενός συστήματος που στηρίζεται και διαιωνίζει την κοινωνία της εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως και είπαμε από την αρχή, δεν στεκόμαστε στο πρόβλημα της ναρκοεξάρτησης επαιτειακά λόγω της ημέρας ή δεν περιοριζόμαστε σε κάποια ή κάποιες καμπάνιες ενημέρωσης. Όχι ότι δεν χρειάζονται και αυτές. Όμως ο αγώνας ενάντια στα ναρκωτικά, σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, διαπερνά το σύνολο της πολιτικής, της ιδεολογικής, της μαζικής δράσης του κόμματος και της ΚΝΕ. Γιατί είναι στοιχείο της προσωπικότητας του νέου. Του νέου που μαθαίνει, που δημιουργεί, που διεκδικεί, που συλλογικά παλεύει για την ανατροπή του σάπιου συστήματος που απαξιώνει τη ζωή και τις χαρές της, προβάλλοντας ως αξίες την ατομική φυγή και την ναρκοκουλτούρα.